τύπικο. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, και εγώ το ίδιο ρώτησα, ρε Λένη. Αλήθεια. Το πιτζαμάκι, λέω. Φέρατε. Ναι. Αυτό έφερνε πάρα πολύ σε πιτζαμάκι. Όμως λέει το πιτζάμα look, λέει τελευταία λέξη μοδό. Πώς είσαι, Λένη? Γιατί φωνάζεις, παιδί μου. Ναι, παιδί. Όταν τα λέω εγώ. Μια χαρά είμαι, Γρηγόρη, για να με βλέπεις εδώ. Μάρι. Έχω κάποια θέματα με το γιό σου. Ναι. Όχι, τι σου έκανε πάλι. Κοντράδα. Τι σου επάλλη, σου πήραξε το δίκτυο. Εγώ στηρίζω το παιδί. Και το εγώ. Κομπιούτερ σου. Κοίτα τον, μόνο θα γελάει τώρα γιατί το είπα το πω στη μάνα σου. Ναι. Μου λέει παίζω, δεν με νοιάζει. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα όμω. Τι σου έκανε εσύ. Μου ζωγράφησε κάτι πάνω στα χαρτιά μου. Καταλαβαίνει τώρα πάνω στα βίντεο. Επιθετικό. Επιθετικό, ε. Επιθετικό. Ναι, ναι. Επιθετικό, δηλαδή. Αυτά που σου είπε, ποδόσφαιρο με ομάδε έχει να κάνει με αντιπαλότητα. Οπαδικό. Α, οπαδικό. Οπαδικό. Γιατί δεν λε την πρωτοβουλία που πήρε. Μετά είναι μαλλιά. Λίγο. Δεν τα θες απλώς. Και δεν έχουν προλάβει. Έλα ρε Βασίλη, ρίξε λίγη λακ, δεν πειράζει, ο κόσμος σε ξέρει. Καλύτερα τώρα. Άντε που εγώ ξέρεις ότι με τις λακ δεν θέλω πολλά πολλά, αλλά... Και στόπο ασημινάκι, εσύ βάψου ή βγες. Το λέει πάντα, ε. Ωραία. Βασίλη, και έτσι είσαι κούκλος. Βεβαίως και είναι κούκλος. Δεν έχει ανάγκη. Αυτά τον ενδιέφεραν κάποτε, τώρα πια... Τέρμα. Σκόνη και θρύψαλα. Ναι, βρε, άστο, δεν βλέπεις την κατάσταση. Τι δωράκι είναι αυτό μες στον κουτσοφλέβαρο. Τι γίνεται σήμερα. Εμένα είπε κουτσοφλέβαρο. Εσύ είσαι ο κουτσοθόδωρας. Τι δωράκι είναι αυτό μες στον κουτσοθόδωρα. Καλό, σήμερα θα σε φτιάξω. Θα ανοίξει το θέμα, αλλά εγώ δεν το έχω. Αυτή τη φασαρία την έχω το σπίτι μου και είμαι συνηθισμένη. Θες να κάτσω εγώ από την άλλη μεριά για να τα παίρνεις εσύ τα σκάλια και εγώ να ακούω λίγο.